μας θέσανασί σε μια μάνα να ηλιέμενα, μάνα να ηλιέμενα. Έρος θέσανασί σε μια μάνα να ηλιέμενα, μάνα να ηλιέμενα. Α τότε μόντο κάρτο πω γλύπουλη μια τέσσενα, γλύπουλη μια τέσσενα. Α τότε μόντο κάρτο πω γλύπουλη μια τέσσενα, γλύπουλη μια τέσσενα. Καλησπέρα σας, είναι Πέμπτη, είναι εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και όπως ίσως να έχετε δει, το θέμα μας είναι η ποντιακή παραδοσιακή μουσική από το χθες στο σήμερα. Σας έχω πει ότι κάθε φορά για το κάθε θέμα έρχεται άνθρωπος ο οποίος είναι πιο ειδήμων και δεν θα μπορούσε σήμερα από το να έχουμε κοντά μας τον εξαιρετικό καλλιτέχνη και ηθοποιό Στέφανο Καλιανίδη. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού μου ξεκινάς με επίθεση, θα ξεκινήσω και εγώ με επίθεση. Πριν ξεκινήσεις με επίθεση, να πούμε μια καλησπέρα στους φίλους ακροατές από Ελλάδα και εξωτερικό, από Γερμανία, Ολλανδία, Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και από άλλες χώρες που μας παρακολουθούν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις μάθανε ότι θα έρθεις, έχουν κατακλείσει τις οθόνες τους και περιμένουν με αγωνία να σε ακούσουν, να σε απολαύσουν και εμείς από την πλευρά μας να πούμε ορισμένα πράγματα για την ποντιακή παραδοσιακή μουσική από το χθες στο σήμερα, να έρθουμε σε μια αντιπαράθεση μουσική και διαλογική εννοείται. Και διαλογική βέβαια. Και εγώ πίστευα ότι θα μας ακούνε μόνο Πάτρα, Βόλο, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αλλά εσύ τώρα μου έχεις βγάλει ολόκληρη την Εμφύλιο. Θέλω να περιμένω τα μηνύματα από Γερμανία, Ολλανδία. Μέχρι το πρωί, χτες μιλάγαμε, στέλναμε μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη των φίλων. Σας περιμένω να μου πείτε αν ακουγόμαστε καλά και ακόμη και κάποια παραγγελιά αν έχετε. Κάποια άτομα καταλαβαίνουν τι εννοώ. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που σε γνώρισα και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την κοινή μας γνωστή και ήθελα να το πω αυτό. Αν και μου... θα το δηλώσω, δεν ξέρω, πιστεύω να μας ακούει. Μου είπε ότι δεν θα πει το όνομά μου, αλλά εγώ θέλω να την εκθέσω όπως θα την εκθέσει και εσείς παρακαλώ. Η κοινή μας φίλη Αριάδνη, πώς έκανε αυτή την... Καλησπέρα στην Αριάδνη. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί... Θα είμαι ειλικρινής, τον Στέφανο δεν τον γνώριζα, να είναι καλά η Αριάδνη και την ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι δέχτηκε ένα πρες, όπως θέλει το λέει κανείς, να τον πείσουμε να έρθει στο στούντιο. Μου πήρε πάνω από 2,5 ώρες, που συνήθως όταν κάνω προσκλήσεις λένε να το σκεφτούμε, εντάξει, σου απαντάμε πολύ γρήγορα. Εδώ ίδρωσα πραγματικά. Αλλά τα καταφέραμε. Θα δείτε και θα ακούσετε το λόγο
που επέμενα. Χαίρομαι που έχεις αυτή την άποψη, όπως και εγώ. Και, να σου πω κάτι, κοίταξε, ξέρεις τώρα ότι είμαστε σε μία εκπομπή live και οι ευχαριστίες θα νομίζουν κιόλας ότι είναι αυτό το φαίνεται, να ευχαριστήσει ο ένας τον άλλο κτλ. Αλλά πραγματικά είναι εγκάρδια όλα αυτά, πραγματικά το λέω. Οι φίλοι μας, αν μας ακούει, να μας στείλει μήνυμα. Λοιπόν, συνέχισε, εγώ σήμερα θα παίζω το δικό μου παιχνίδι. Λοιπόν, έτσι απλά για να ξαναγνωριστούμε και έχουμε ένα πολύ καλό αγώνα σήμερα ποδοσφαίρου. Θα έχω και εγώ επίθεση, θα έχεις και εσύ επίθεση, αλλά θα έχω καλή άμυνα σε αυτά που λες και θα έχεις και εσύ καλή άμυνα σε αυτά που λέω. Είμαι σίγουρος ότι είσαι πολύ καλός αντίπαλος. Και φυσικά είναι και τιμή μου που με φιλοξενείς για να συζητήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Μπορεί να εμείς να πιάσουμε το θέμα της ποντιακής παράδοσης, αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλη η παράδοση έχει δεχθεί αυτό το νέο κύμα. Έχουμε κάνει παλιότερα συζητήσεις από διαφορετικές περιοχές, αγγίζοντας ή κάνοντας αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα, και θα το αναπτύξουμε και στην πορεία, αλλά πριν θα ήθελα να μάθει ο κόσμος τι τύπος είσαι, ποιος είσαι τελικά που έχει γίνει τόσος ντόρος εδώ και 2 μέρες. Κοίταξε, αν είσαι ψυχολόγος, θα φεύγω λοιπόν, τώρα, σταματάω. Εγώ θέλω να σας πω ότι ασχολείται με την ποντιακή παράδοση από τα 13 του, έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του ποντιακού πενταγράμμου, πρώτη φορά έγραψε η εφημερίδα της Κατερίνης, γιατί είναι η γενέτειρά σου, το λέω σωστά. Ακριβώς. Πολλούς χαιρετισμούς στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Ένα νέο παιδί ξετρυπώνει και θα ξυπνήσει ένα νέο κύμα τέχνης. Έχει συνεργαστεί με τους Παρχαρίδη, Θεοδοσιάδη, Τσιθυρίδη, Ιωαννίδη και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες του ποντιακού πενταγράμμου σε γάμους, πανηγύρια, σε ποντιακά πανηγύρια. Το πρώτο παιδί στα 20 που έπαιξε κριτικά με ποντιακή λύρα στην Κατερίνη. Σας επιφυλάσσουμε και μία έκπληξη στην πορεία. Το θέατρο ήρθε με τα γενέα στη ζωή του και έμεινε. Έχει παίξει κυρίως σε παιδικές παραγωγές στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε μεγάλα θέατρα της Αθήνας όπως το Ελιζέ, το Αθήνα και το Θανουλάκι. Έργα ο Φιλάργυρος του Μολιέρου, η Χιονάτη και η Επτά Νάνη, ο Μικρός Πρίγκιπας, η Άνοδος και η Κάθοδος της Πόλης. Του Μαχαγκόνη. Αυτό είναι του Μαχαγκόνη. Του Μπρέχτ, είναι στη Θεσσαλονίκη το είχαμε παίξει αυτό. Έπεται συνέχεια. Εμείς του ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί. Καλά, δεν θα το αποκαλύψω. Κάτι έρχεται ίσως και τηλεοπτικό. Ελπίζουμε να είμαστε γουρλίδες. Έχει γράψει, γιατί δεν σταματάει εδώ. Έχει γράψει 3 τραγούδια με τίτλους. Θα μας τα πεις. Το έφυγες. Ναι. Που είναι καθαρά ερωτικό κομμάτι για κάποια κοπέλα που έφυγε. Ναι. Το Αχμάνα, που να το αφιερώσω στη μητέρα μου, που σίγουρα θα μας ακούνε τώρα και θα κλαίει. 100% στο λέω. Και το αυτό που ακούσαμε πριν λίγο, είναι το τελευταίο που έβγαλα το καλοκαίρι, το «Ερώστεσα Σισεφντάν». Μάλιστα. Έχεις συμμετάσχει στη διοργάνωση που είχε κάνει ο κύριος Τανιμανίδης στις Βρυξέλλες το 2007, έπαιξε λίρα στις Βρυξέλλες και χόρεψαν τη Σέρα μπροστά στο κοινοβούλιο για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Το λέω και να τριχιάζω εγώ. Επίσης έχει συμμετάσχει σε φολκλωρικά φεστιβάλ ως χορευτής και ως τραγουδιστής σε χώρες όπως Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία με διαφορετικούς συλλόγους από Κατερίνη και Γιάννητσά. Από ό,τι έχεις καταλάβει έχω γίνει γνωστός πρώτα στο εξωτερικό και μετά εδώ. Εγώ τι κάνω εδώ. Συγγνώμη. Μάλιστα. Έτσι για να καταλάβετε τι τύπος είναι αυτός που έχω δίπλα μου. Τι ωραίος άνθρωπος, τι ωραίος καλλιτέχνης και θα το καταλάβετε στην πορεία ακούγοντάς τον. Ας έρθουμε λίγο στο θέμα μας, να πω 2 πράγματα σαν εισαγωγή. Με κυρίαρχο όργανο τη λύρα υπήρξε σύμπραξη με μουσικά όργανα της ευρύτερης μουσικής παράδοσης, το ούτι, ταμπουράς, φλογέρα, μπεντήρ. Έχει υποθεί από τον Ιδιωματικό Ποντιακό Θέατρο μαζί με τους χορούς και τα τραγούδια υπήρξαν ο κύριος συνειδητικός κρίκος της ταυτότητας. Κυρίαρχο εκφραστικό μέσο η μουσική με τη θαυματουργή ποντιακή λύρα.
Με αυτό το όργανο οι Έλληνες του Πόντου εξέφρασαν και εκφράζουν ένα εκπληκτικό πνευματικό, συναισθηματικό και εθνικό θησαυρό. Οι κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι μελητές των διαφόρων δημοτικών τραγουδιών όλων των περιοχών του ελληνισμού έχουν αποφανθεί ότι τα τραγούδια αυτά προκαλούν δέος, έκπληξη, είναι ασύλληπτης λογοτεχνικής αξίας, μεγαλοπρεπή, απροσδόκητα πρωτότυπα σε ποιητικές εμπνεύσεις και πλημμυρισμένα από ελληνικότητα, ευαισθησία, ανθρωπισμό και γενεοφροσύνη. Ένα άλλο ουσιώδες γνώρισμα πολλών δημοτικών τραγουδιών του Πόντου είναι ότι αυτά εμπεριέχουν και επιβεβαιώνουν την αφοσίωση των ποντίων στις γενικές αρχές του ελληνικού δικαίου. Ο καταλήτης όμως της λάτησης, της εμπέδωσης, της συνέργειας που αποτυπώνεται στη μέθεση είναι η λύρα. Είναι ουσιαστικά και ενστικτοδός είναι η λύρα που ουσιαστικά και ενστικτοδός ταξιδεύει σε βαθιές εσωτερικές περιοχές πλημμυρισμένες από συναισθήματα, εικόνες και ανατάσεις μοναδικές. Αυτή η εύρωση πολύμορφη, πρωτότυπη και υψηλή αισθητική δεν εκφράζεται μόνο στη μουσική των δημόδων αλλά και στη μουσική όλων των τραγουδιών, όποιο αίσθημα, συνέστημα, η ανθρώπινη ανάγκη και η κοινωνική κατάσταση και αν εξωτερήγευαν. Ο ποντιακός μουσικός πολιτισμός με τα κριτήρια των μουσικών συστημάτων και των γενιών του φτάνει μέχρι και από την αρχαιότητα έως τη σημερινή εποχή, με μορφή και γενικά το χώρο της παραδοσιακής μουσικής που αντανακλά μια πολιτισμική έκφραση σύμφωνα με την επιστημονική έρευνα και μελέτη τεκμηριώνεται με στοιχεία που αναφέρονται στη χρονική περίοδο των τελευταίων 300 περίπου χρόνων. Η παραδοσιακή μουσική είναι βιωματική και δημιούργημα της προφορικής ομαδικής δράσης. Ο χώρος έκφρασής της επικεντρώνεται στα εφημικά δρόμενα, παρακάφ, γάμος, αραβόνας, ονομαστική γιορτή, πανηγύρι, μεγάλες γιορτές του έτους και άλλου. Επισημαίνουμε τον όρο μουσική στην παράδοση, τον εκλάβουμε με τη διπλή έννοια μέλος λόγος ή μέλος χορός ή και τριπλή έννοια μέλος παύλα λόγος παύλα χορός. Επίσης στην παραδοσιακή κοινωνία οι συντελεστές της επιτέλευσης των μουσικών δρομένων εκφράζονται με ένα βιωματικό τρόπο, σημείο που συμβάλλει στη συνολική διαμόρφωση της μουσικής ως ιδιαίτερο άκουσμα και ως περιεχόμενο που αυτό μπορεί να είναι μια έκφραση υποκείμενου λόγου ή εκφραστική ποιητική ή ακόμη κινησιολογική. Το παρακάφ είναι συχνά έθιμο που ίσως αποτελεί το κορυφαίο κοινωνικό και μουσικό δρόμενο άμεσης και βαθύτερης επικοινωνίας και βέβαια προφορικής μουσικής δημιουργίας. Είναι κατά την περίσταση όπου σε διαπροσωπικές εκφράσεις ή αλληλεπιδράσεις, θέματα όπως ατομικά, οικογενειακά κτλ. Είναι εμφανή και πιο βιζητικά και ενδεχομένως πιο επικοδομητικά για την προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή. Οι συντελεστές αυτού του δρόμου αυθόρμητα, χωρίς δεσμεύσεις, εκφράζουν μια δυναμική παρουσία, την κινητικότητά τους και τα φροντίζουν να επαναδεικνύουν την κοινωνική τους σχέση, την ηθική, την ομαδική δράση, την αλληλεγγύη και οποιαδήποτε άλλες αξίες. Αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συνύπαρξης και συμβίωσης. Εδώ θα ζητήσω να γίνουμε πιο ζωντανοί, πιο πραγματικοί. Και θα παρακαλήσω τον Στέφανο να μας παίξει ένα κομμάτι. Όπως θα συνέβαινε αν είμαστε σε ένα τραπέζι με φίλους, πίνοντας τσίπουρο και ακούγοντας τη λύρα. Εγώ απόψε θα τραγωδώ και για το κορίστο θέλουμε κι αγαπώ. Παίξω και με τσοπόν, παίξω γιατί με κουλούν και εγώ θα τραγωδώ σε όσα έχω απέσονου και εγώ θα τραγωδώ σε όσα έχω απέσονου. Παίξω και με τζόπο, παίξω γιατί με ντουλού.
χωρών. Όλια τ' έξοδα πλερώνατα εγώ. Όλια τ' έξοδα πλερώνατα εγώ. Για το σεβδαλίες πάντα ο Θεός. Παίξω και με τζόπο παίξω, παίξω για τεμέ του λου. Και εγώ θα τραγωδώ σε όσα έχω απέσω νου. Και εγώ θα τραγωδώ σε όσα έχω απέσω νου. Παίξω και με τζόπο παίξω, παίξω για τεμέ του λου. Έξω πορτώνες φωγγίζε, είδε με και με κρύφτε, είδε με και με κρύφτε. Αχ, είπατε να μην κρύφτεσαι, απά τώρα ανεβεύε, απά τώρα ανεβεύε. Και είπατε να μην κρύφτεσαι, απά τώρα ανεβεύε, απά τώρα ανεβεύε. Και τον άντρα την ανεπέρεσαι, εκείνον καλότερε. Απ' τον άντρα την ανεμπέρες, εκείνον καλότερε, εκείνον καλότερε. Με τις υγείες σας. Αφιερωμένο σε φίλους στο εξωτερικό και τους υποσχόμαστε ότι σύντομα θα έχουμε και άλλη έκπληξη. Περιμένετε. Έχετε φέτος πολλά να δείτε και να ακούσετε. Να συνεχίσω λίγο την ιστόρηση. Μου επιτρέψεις να πω βεβαίως, κάτι. Βεβαίως. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι πραγματικά αυτά που λες, έτσι, όπως τα έχεις συνθέσει, όπως τα έχεις γράψει, είναι πρόλογος, κυρίως θέμα, μια έκθεση πολύ ωραία, αλλά με πολύ σοβαρό θέμα, και είναι αυτό το οποίο πάει να καταρρύψει αυτή η περίοδος που ζούμε. Αν παρατηρήσεις, προσπαθούν να μας χαλάσουν όλες τις παραδόσεις. Από όλα αυτά που είπες, είτε σε συναθρήσεις, δηλαδή αυτό που είπες, η ομαδοποίηση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για την παράδοση. Γιατί είναι ομάδα. Ξέρουμε όλοι, ο λόγος ο οποίος είναι κυκλικό, ο ποντιακός χορός. Αυτό που λέμε μια φράση μαζί. Μαζί καθόμαστε στο τραπέζι, σιγοτραγουδούμε, ακριβώς. Φτιάχνουμε δύστιχα και μονόστιχα και κάπως έτσι, όπως παρακάτω αναφέρει ο Πάνος Λαμτσίδης στην εργασία του Δημοτικά Τραγούδια, μου δίνει πάσα να πάω παρακάτω, διευκρινίζει πολύ εύστοχα την έννοια του στίχου, δύστιχου και την έννοια του τραγουδιού ποίηματος. Παίρνω την πάση να πω μια φράση και συγγνώμη για την Ο στίχος ή το δύστιχο είναι σκάρωμα, είναι μια επινόηση, είναι ένας αυτοσκευιασμός με νοηματική αυτοτέλεια. Βασίζεται στις έννοιες των λέξεων και μόνο ενώ το τραγούδι είναι ένα πολύστιχο ποίημα, περιέχει ένα μύθο και μια πλοκή. Ακριβώς. Αυτό είναι... Πολύ εύστοχος ο Λαμψίδης. Πολυγραφότατος. Η τέχνη σίγουρα έχει βιώματα από τη ζωή, αυτό ας μην το ξεχνάμε, και η παραδοσία. Αυτό που σου είπα, δηλαδή λέμε, αυτά που λες είναι αυτό που λέμε και οι πόντοι, ας πούμε, τα μαμ για αυτή την περίοδο, μιλάς δηλαδή ακριβώς. Συγγνώμη και συνέχισε παρακαλώ. Και να συμπληρώσω ότι προέρχεται από το αρχείο του πόντου 1980, παράρτημα 4. Αυτές οι μουσικές είτε είναι σκοπός χορού, είτε σκοπός επενδυμένος σε δύστιχο ή τραγούδι, πορεύονται διαχρονικά και άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους, ενώ παράλληλα να αναδεικνύονται σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα στον χώρο της μουσικής. Τέτοια καλλιτεχνήματα μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε μουσικές που είναι μοναδικά συνδεδεμένες
με ορισμένους χορούς όπως είναι ο χορός Σέρα, το Μαχαιριόν, η Τριγώνα, το Μόνο Τικ, το Κοτς, το Κοτσαγγέλ, ο χορός Γεντίαρες, η Λεμόνα, ο χορός Αρικούς, ή συνδεδεμένες με ορισμένα θέματα τραγουδιών που μπορεί να είναι παραλογές, ακριτικά, ιστορικά, φυσιατικά, φυσιολατρικά, κοινωνικά, σκοπτικά και άλλα πολλά τραγούδια όπως τα τραγούδια Συγγέφυραν, ο Μονόγιανες, η Κόρη Επίνης Σομπαρχάρ, το Χάριμαν ή Χάρισμαν, η Τριγώνα. Είναι κάποια χαρακτηριστικά καθώς και άλλα. Μουσικές αυτές η διαχρονική πορεία αναδεικνύουν ως τύπου μουσικών συνθέσεων όμοι με τους μουσικούς νόμους της αρχαιότητας. Στη μουσική μας παράδοση παρόμοιοι τύποι μουσικών συνθέσεων, σκοπών, τραγουδιών όπως παραπάνω αναφέρθηκαν αναδεικνύουν σε μεγάλους κώδικες που από τη μια αποτελούν αξιοσημείωτο υλικό για νέες μουσικές παραγωγές και εδώ θα συζητήσουμε παρακάτω σε λίγο για τη σύγχρονη εποχή. Και από την άλλη, σημεία αναφοράς, επικοινωνίας και συνοχής των μελών της ποντιακής ομάδας. Μελέτης που μπορεί να αναδείξει ασφαλή συμπεράσματα για την ιδιαιτερότητα της τάσης ζωής και τη φιλοσοφία τόσο για την ομαδική ζωή, όπως πολύ σωστά είπες, όσο και για τον άνθρωπο γενικότερα. Να κάνω μια ακόμη αναφορά και μετά θα πούμε, ακούσουμε ένα κομμάτι από τον Στέφανο. Η παραδοσιακή μουσική ως τέχνη διέπεται από ορισμένα θεμελιακά χαρακτηριστικά συστατικά τα οποία μετουσιώνονται στη λύρα και στο τραγούδι. Είναι μονόφωνη, τροπική και επικεντρώνεται σε ένα ορισμένο σύνολο τρόπων. Ως πολυφωνικό στοιχείο χρησιμοποιεί την παράλληλη συνήχηση και το ονομαζόμενο ισοκράτημα που συνεισφέρουν τα συνημμένα και τα βιαζευμένα αρχαιολινικά τετράχορδα. Κυρίαρχο μουσικό όργανο η λύρα, η οποία με την αυτοτέλειά της, μελωδική, ρυθμική, με τις χαρακτηριστικότερες της τεχνικές και τη δυνατότητα παραγωγής ρυθμικού παλμού και με πρόσθετο στοιχείο τη διάλεκτο καθορίζει το ανάγλυφο, το ύφος και το ύφος της μουσικής ταυτότητας. Η μουσική πράξη βασιζόμενη στις παραπάνω χαρακτηριστικά αντλώντας το μουσικό υλικό και την έμπνευση από την υπάρχουσα μουσική κληρονομιά και προσαρμόζοντας την κάθε φορά στις νέες ανάγκες της εποχής, μπορεί να αναπαράγει και να δημιουργεί να ανασυμφέτει με αποτέλεσμα την αέναρη παραγωγή μουσικών παραλλαγών, οι οποίες αποτελούν εξαιρετική μορφή της μουσικής παράδοσης. Νέες μουσικές προτάσεις βλέπουμε στην πορεία, στο δημοτικό επίσης πεδίο, η μουσική πράξη στο πλαίσιο πάντοτε των θεμελιακών συστατικών που προαναφέρθηκαν μπορεί να παράξει και να εκφράσει νέες μουσικές προτάσεις. Έτσι, αν το ενδιαφέρον εστιάζει στις μουσικές παραλλαγές, άλλο τόσο και περισσότερο έχει ενδιαφέρον η νέα δημιουργία. Η μουσική, ως ενιαίος κώδικας, σε μια απηχεί την καλλιτεχνική αισθητική και από την άλλη εξωτερική την ψυχοσύνθεση και τα ιδιώματα του λαού. Η μουσική εν τέλει είναι κώδικας επικοινωνίας. Ας επικοινωνήσουμε λοιπόν με ένα ακόμη τραγούδι από τον Στέφανο. Τι θα ακούσουμε αυτή τη φορά? Να κάνουμε αφιέρωμα στη μάνα, στο μεγαλύτερο... Στη μάνα, λοιπόν. Μετά τη ζωή η μάνα, έτσι. Η ζωή και μετά τη μάνα. Με πολύ αγάπη σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε ένα λαό που αυτή την περίοδο βασανίζεται, στον αδελφό αρμενικό λαό και σε αυτές τις μάνες που έστειλαν τα παιδιά τους να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Σε ακούμε. Έρτες ασύρευτα ύστερ να νουνίζω.
Γαμ κατ παθάνω και σεν μανίτσα αμ θα κλένιζω. Γαμ κατ παθάνω και σεν μανίτσα αμ θα κλένιζω. Αχ μάνα για τέσσενα μη πονείς για τέμενα. Αχ μάνα για τέσσενα μη πονείς για τέμενα. Να μη έλεπω το μάτιας καμιά δακρόμενα. Να μη έλεπω το μάτιας καμιά δακρόμενα. Της. Εγώ να έρθω λίγο στο σήμερα και ξέρεις, την, ψάχνοντας στην βιβλιογραφία βρήκα το εξής, ότι υπάρχει βιβλιογραφία για τη μουσική, όχι μεγάλη όπως μου ανέδωσε πριν ξεκινήσουμε ο Στάθης Ευσταθιάδης επίσης και ο έχει γράψει για, το, για τους χορούς γενικά ο κ. Ζουραντζίδης. Αυτό εδώ στην Αθήνα, ναι. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Για να πούμε Βόρεια Ελλάδα και Κεντρική Ελλάδα. Γενικά όμως δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία τόσο, όπως επίσης γενικότερα που διάβασα είναι ότι θα έπρεπε περισσότερο οι νέες γενιές, οι μεγαλύτεροι, να συνδράμουν σε αυτό, ώστε οι δεύτερης και τρίτης γενεάς να μάθουν καλύτερα μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τη μουσική, γιατί είναι ίσως πιο εύκολο να εξηγήσεις, και είναι και λίγο πιο διαδραστικό, να εξηγήσεις στις νεότερες γενιές και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, να περάσεις μηνύματα και να εξηγήσεις, γιατί είναι ιστορία, είναι βιώματα, είναι αυτό που αναφέρουμε προηγουμένως. Ήταν η καθημερινότητα, ήταν τα βιώματα, ήταν τα συναισθήματα. Να προσπαθήσεις να τα περάσεις στις νεότερες γενιές, να κεντρήσεις το ενδιαφέρον
και να αποτελέσει κίνητρο για την εκμάθηση της ποντιακής διαλέκτου. Μόνο έτσι και μέσα από την προσπάθεια που κάνουν τα σωματεία, και δυστυχώς μόνο τα σωματεία, γιατί θα έπρεπε να έχει αναδειχθεί και, και το όργανο που έχουμε δίπλα μας, η ποντιακή λύρα, μέσα από τα μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από τα μουσικά σχολεία, πολύ δε περισσότερο από ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, γιατί μαθαίνουμε την ευρωπαϊκή μουσική, όπως γράφουν έγκριτοι καθηγητές και οι δήμονες στο θέμα, και δεν μαθαίνουμε την παραδοσιακή μας μουσική γενικότερα, όχι μόνο την ποντιακή μουσική. Θα σου πω εγώ το λόγο. Καταρχάς, να δώσω χαιρετίσματα στην Κοζάνη, γιατί θα φάω ξύλο. Μας έχουν και Κοζάνη. Την καλησπέρα στην Κοζάνη. Θα έρθουμε σύντομα προς την Κοζάνη. Διαδικτυακά βέβαια. Αλλά σας περιμένουμε, σας προσκαλούμε. Να μας ακούσουν έτσι. Βεβαίως. Αυτό που είπες, αν μου επιτρέπεις, μην χάσεις τον ρυθμό σου και αυτά που λες. Είναι πραγματικά, τα έχεις συνθέσει αρτιότατα, που λέμε, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι σωστή η φράση, είναι απίστευτα άρτια. Έχω να πω κάτι πολύ δυσάρεστο για την παραδοσιακή μουσική. Καταρχάς, να βάλω μια παρένθεση ότι η παραδοσιακή μουσική είναι η μόνη μουσική που αγγίζει την αρχαία ελληνική. Δηλαδή, αυτά που λένε ο δωρικός δρόμος, οι αρχαίες μουσικές, μεταγενέστερα τις πήρε το Βυζάντιο και έγινε η βυζαντινή μουσική. Δηλαδή, το Βυζάντιο τις έκλεψε, να το πω λίγο έτσι, ομά, δεν είναι σωστή η φράση. Και η Ελλάδα, παρόλο που είναι το κέντρο του κόσμου και είναι όντως είναι οι ωραιότερες χώρες, γιατί όπως έχω πάει σε κάποια ταξίδια, έτυχε να ήμουν από τους τυχερούς να κάνω κάποια ταξίδια για κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό. Όχι ότι είναι άσχημες χώρες, αλλά η Ελλάδα πραγματικά έχει τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε, αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος. Οι Έλληνες δεν το έχουν καταλάβει. Πραγματικά ισχύει αυτό. Έχει όμως πολλά. Και ξέρεις πότε το καταλαβαίνουν? Όταν φύγουν από τη χώρα, ο καθένας για τους λόγους του, και τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει η έννοια της πατρίδας, η έννοια της ομορφιάς, της ιδιαιτερότητας, του κλίματος, των ανθρώπων. Έχει τις παρασυνίες του ο Έλληνας, αλλά είμαστε ωραίοι άνθρωποι γενικά. Φιλόξενοι. Και αυτή την ιδιαιτερότητα που έχουμε, μάλλον για αυτή την ιδιαιτερότητα, για τον τόπο μας, για το κλίμα μας, όλοι θέλουν να έρχονται. Και μια και η εκπομπή, ο τίτλος εκπομπής είναι «Ταξιδεύοντας στον κόσμο», θα βάλω και μια πτυχή στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Διάβαζα ότι μεγάλοι τουριστικοί operator επεκτείνουν, κάνω αυτή την παρένθεση για να ξαναέρθω στο κομμάτι της χώρας, επεκτείνουν τις διακοπές τους και προτείνουν στους πελάτες τους τη διαμονή και πέραν του Οκτωβρίου, που συνήθως μεταξύ Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έκλεινε η τουριστική περίοδος. Και μάλιστα, χτες, χαρακτηριστικά σε τηλεοπτικό σταθμό, είχε ένα ρεπορτάζ που έλεγε για την Ήπειρο πόσο ανακαλύπτουμε την Ελλάδα, ότι δεν είναι μόνο οι παραλίες, αλλά έχει πολύ ωραία μέρη, έχει πολύ ωραία ποτάμια, λίμνες, έχει η εμβοχώρα γενικά, και με ιδιαιτερότητα το ρεπορτάζ ενέφερε στην Ήπειρο. Όλη η χώρα μας έχει ομορφιές και αξίζει κανείς να την επισκεφτεί, να την απολαύσει, να την εξερευνήσει. Κλείνω την παρένθεση. Για να κλείσω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να πω, γιατί αναφερόμαστε όντως στην παράδοση και άμα κάτσεις να διαβάσεις ιστορία και πράγματα που έχουν γράψει λαογράφοι, όπως ένας από τους μεγαλύτερους που αναφέραμε, ο κύριος Ευσταθιάδης Στάθης, πολέμησαν, επαναστάτησαν μάλλον πάρα πολλοί οργανοπαίκτες, από, τουλάχιστον από βόρεια που είμαι εγώ, που ζω
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στη Θεσσαλονίκη και στην Κατερίνη. Δεν αναγνωρίζονται τα παραδοσιακά όργανα σαν ελληνικά, το ξέρεις αυτό. Δεν αναγνωρίζονται, δηλαδή δεν υπάρχει ποντιακή λύρα, δεν υπάρχει κριτική λύρα, δεν υπάρχει λαούτο. Προσπαθούν τώρα με το ΤΕΙ της Άρτας να κάνουν κάτι, αλλά και πάλι με πολύ μεγάλη επανάσταση για να αναγνωριστούν. Και πολλοί που θέλουν να διδάξουν, αν παρατηρήσει, πολλοί που θέλουν να διδάξουν παραδοσιακά όργανα πηγαίνουν σε συλλόγους, γιατί δεν τους δέχονται τα οδεία. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Αυτό, είναι πολύ άσχημο. Είναι άσχημο γιατί ένας νέος που θέλει να αναστήσει εργασία σαν μουσικός και να πάει σε κάποιο οδείο, το έχω αντιμετωπίσει και εγώ και πάρα πολλοί συνάδελφοι μου ηλικιακά και μικρότεροι και μεγαλύτεροι πηγαίνουν σε οδείο και τους, να το πω λίγο, τους διώχνουν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι μουσική αυτό για αυτούς. Θεωρούν τα βασικά όργανα μόνο, δηλαδή τα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Το κλαρίνο όχι, το κλαρινέτο ναι, το φλάουτο ναι, η φλογέρα όχι. Δηλαδή είναι μια, παρόλη την ευλογία που έχουμε σαν χώρα, έχουμε και κάποιες ιδιαιτερότητες που δυστυχώς μας λίγο έτσι μας στεναχωρούν. Αυτό έχει να κάνει, είναι αυτό πριν που είπα σαν αναφορά, είναι ότι δεν έχει γίνει μια προσπάθεια μεγάλη, ακόμη και από μεμονωμένα άτομα, ακόμη και από καθηγητές και από μουσικολόγους, ακόμη και από τους συλλόγους, από όλη τη χώρα και από διαφορετικές περιοχές, στο να μπουν τα παραδοσιακά όργανα μέσα στα οδεία, κάποια, όπως πες, το κλαρίνο έχει μπει, ακόμη και... Το κλαρινέτο έχει μπει, το ευρωπαϊκό, το κλαρίνο, το ελληνικό δεν έχει μπει. Ευχαριστώ, με διορθώνεις. Αυτό, εγώ ναι, συγγνώμη, την εντύπωση είχα. Αυτό, το κλαρινέτο έχει άλλα κλειδιά, έχει διαφορετικές... Το κλαρίνο ξέρουμε ότι είναι πνευστό και με... Το ξύλο του έχει κάποιες τρύπες και έχει διαφορετικό αριθμό. Συγγνώμη τώρα πώς ακούστηκε. Διαφορετικός αριθμός από τρύπες, ας πούμε, στο κλαρίνο. Λεπτομέρειες. Μάλιστα. Όλα αυτά όμως έχει σαν αποτέλεσμα λίγο να φτύνει η παραδοσιακή μουσική, γιατί δεν υπάρχει η βάση. Και αν δεν υπάρχει βάση, δεν υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο, πού να πάει ο άλλος. Να του λες, ο μόνο σημείο είναι το σωματεία. Από κάθε περιοχή, και μια και μιλάμε για τον ΠΟΤ, τα ποντιακά σωματεία. Που κάνουν μεγάλη προσπάθεια στην εκμάθηση των μουσικών οργάνων, και βέβαια μιλάω και σε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω το τελευταίο διάστημα κάνει και μαθήματα. Έχουμε ξεκινήσει... Ήδη έχει διαφημιστεί και προσκαλούμε άτομα. Πού? Ευκαιρία, δηλαδή. Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών Αττικής. Εξαιρετικά παιδιά, τους γνώρισα. Τους πολλούς χαιρετισμούς μας από την εκπομπή. Να μεταφέρεις επίσης, όταν θα δεις τους φίλους, τα παιδιά, συναντήσεις, και να τους πεις ότι ώρα θέλουν να έρθουν. Θα πω ότι η Αρετή Τσεραφίδου, που είναι η πρόεδρος. Πολύ χαιρετισμούς στην Αρετή. Έχουμε βρεθεί σε κλέντια. Τη γνωρίζεις. Να πεις ότι από τη Νέα Σμύρνη την προσκαλούμε στην εκπομπή να πάρει την παρέα της και να έρθουν. Ωραία. Να κάψουμε το στούντιο, θέλουμε εμείς, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ωραία. Θα τους πω, θα φέρουμε όλα τα όργανα, ξέρεις. Να φέρετε όλα τα όργανα, φέρετε και λίγο τσίπουρο, παιδιά, για να καεί σωστά το... Έχουν γίνει εκλέτια εδώ, δεν μπορείς να φανταστείς. Από διαφορετικές περιοχές έχω φτάσει 7 ή 8 όργανα να χωρέσουν εδώ μέσα. Κι όμως χωρέσανε. Ούτε εγώ το πιστεύω. Κι όμως χωρέσανε. Αφού τα κατάφερες... Έχω να σου πω τίποτε, παιδιά, τους είπα, αυτός είναι ο χώρος, άμα εσείς μπορείτε, είχα και μια βοήθεια από το τεχνικό μας,
έγινε μια προεργασία πριν και βγήκε ένα αποτέλεσμα το οποίο πλέον είναι διαχρονικό, έχει μείνει. Αυτό είναι που λέω, ότι εγώ από εδώ γνωρίζω ιστορία, γεωγραφία και γνωρίζω ωραίους ανθρώπους. Και πραγματικά αυτό θέλουμε να σας περάσουμε, θέλουμε να σας κάνουμε παρέα. Εκείνες τις στιγμές που θέλετε λίγο να ηρεμήσετε, αλλά εμείς θέλουμε να σας τσιγκλίσουμε, θέλουμε να σας ψυχαγωγήσουμε, θέλουμε λίγο να σας πούμε ωραία πράγματα, θέλουμε να γίνουμε όλοι μια παρέα. Αυτό που πολύ σωστά είπε ο Στέφανος, μαζί όλοι να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα. Σήμερα όμως, χάρη της ευρύτερης, θέλοντας να ακούσουμε ευρύτερα τη μουσική, έχει μπει και ο ηλεκτρονικός ήχος τα τελευταία χρόνια, που έχει σκοπό τη μεγαλύτερη απήχηση του ήχου και της μουσικής σε μεγαλύτερο κοινό. Μιλάω προ-COVID, γιατί τώρα θα μου πει κάποιος, κάτσε αγαπητέ μου, αλλά εδώ θα μας κόψει την κυκλοφορία σε λίγο. Μιλάω για πέρσι, πρόπερσι, σε εκδηλώσεις γενικότερα. Συγγνώμη, μπαίνω πολύ από το μάλλον. Στις 7 η ώρα σήμερα έβγαλε καινούργια μέτρα πάλι, το ξέρεις, στις 7 η ώρα. Μα γι' αυτό το λέω, ναι. Αρχίζουμε σιγά σιγά πάλι να ξανακλίνουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, από αυτό το βήμα, να δίνουμε λίγο διαφορετική ανάταση ψυχής, ψυχαγωγία, γνώση και να περνάμε ωραία. Κάτι το οποίο μας βοηθάει εδώ το κανάλι το NSTV Live και το ευχαριστούμε και τους συντελεστές και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι του πολιτισμού, της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, αλλά και του αθλητισμού και σε θέματα κοινωνικά, τοπικής πολιτικής και ευρύτερης πολιτικής, ιστορικά θέματα, καλύπτουν ένα μεγάλο γκάμα, μια μεγάλη γκάμα θεματολογίας, με ανθρώπους νέους, γιατί συγγνώμη που κάνω την παρένθεση, αλλά πρέπει να επενέσουμε και λίγο το σπίτι μας. Θέλω να πω το εξής. Μπαίνοντας ο ηλεκτρικός ήχος, πόσο διαφοροποίησε, γιατί λένε κάποιοι ότι κάναμε ένα βήμα και βοήθησε και στη δισκογραφία, που ναι, μέσα από τη δισκογραφία σωθήκανε, ακουστήκανε πολλοί παλαιοί και έχουμε καταγραφές από τη μια και έχουν διασωθεί και λίγο νεράκι. Λίγο έως πολύ έχουν διασωθεί κάποια τραγούδια που αλλιώς μπορεί να είχαν χαθεί στο χρόνο. Από την άλλη όμως, κάποιοι με σημαία, ας το πούμε, την παράδοση, έχουν αλλοιώσει την ποντιακή διάλεκτο, γιατί εδώ, και απλά και ταπεινά θα το πω, γιατί δεν είμαι γνώστης της διαλέκτου και ζητώ και συγγνώμη, απλά δεν είχα εκείνα τα ακούσματα. Ακούγοντας ανθρώπους που είναι γνώστες, ότι πρώτα πρέπει να ξέρεις να μιλάς σωστά και μετά να προσπαθήσεις να το κάνεις στίχο, δίστιχο, τραγούδι, να το τραγουδήσεις. Δεν απαγορεύεται το να μαθαίνεις τα τραγούδια, και είναι ένας συνδυασμός. Αλλά σιγά σιγά να μπορείς, εφόσον εκτίθεσαι σε κοινό, να ξέρεις και να μιλάς και σωστά. Ταπεινή μου άποψη. Περιμένω και τις αντίθετες απόψεις. Αλλά νομίζω ο περισσότερος κόσμος που γνωρίζει την ποντιακή μουσική και την ποντιακή διάλεκτο θα συμφωνήσει μαζί μου. Γιατί όσοι γνωρίζουν τη διάλεκτο, όταν ακούνε κάτι μπορεί να χτυπήσει λίγο στο τύμπανο, άσχημα, ή να εννοείται κάτι άλλο, να αλλάζει η έννοια. Και χάρη της εμπορικότητας και τα λοιπά, μιλάω βέβαια και σε έναν άνθρωπο που έχει αρχίσει να γράφει τραγούδια, θέλω την άποψή σου, τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το θέμα.
Σε ακούω με πολύ χαρά. Κοίταξε. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο σχολές εντός εγχωρίων ή δύο απόψεις. Παίζω με το φυσικό ήχο, όπως απόψε εδώ ο Στέφανος μας συντροφεύει στην εκπομπή, και υπάρχει και θα μπορούσε να συνδεθεί ηλεκτρονικά με την λύρα και να έχουμε περίπου τον ίδιο ήχο, Στέφανη, ή όχι? Τι αλλάζει τελικά? Εντάξει. Αλλάζει. Σίγουρα αλλάζει. Εννοείται το φυσικό με το τεχνικό. Είναι σαν να λες φυσική θάλασσα και τεχνική θάλασσα. Δεν είναι. Αυτό που... Καταρχάς, αυτές είναι πολύ μεγάλες κουβέντες για έναν... Το λέω λίγο όχι για να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά είναι τόσο μεγάλες κουβέντες για έναν, ας πούμε, ανερχόμενο καλλιτέχνη, σαν ηλικιακά σε μένα. Αλλά αυτό που έχω να σου δηλώσω είναι ότι από τη γενιά μου τουλάχιστον, και λίγο πιο πριν και λίγο πιο μετά, αν ακούγαμε ένα τραγούδι του Χρύσανθου, που τα αυθεντικά του, που ήταν μόνο λύρα και τραγούδι, μας ξύνιζε λίγο στην αρχή αυτό. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι πάντα όταν γίνεται κάτι, είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέω πάντα, ότι τα κομπιουτεράκια γίνανε για να κάνουμε πιο γρήγορα μαθηματικά, όχι για να σταματήσει το μυαλό μας να δουλεύει. Αλλά, δηλαδή, οι άνθρωποι του 1980, κάπου εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ, με κιθάρες, με drums, που να πούμε κιόλας ότι και ο Γόγος, που ήταν ο προτεργάτης της λύρας από τον Πόντο, έπαιζε και ο ίδιος με drums. Και έπαιζε και ο ίδιος με τη λύρα ζεμπέκικα, έπαιζε υπηρώτικα, έπαιζε... Ναι, είναι κι άλλα. Γνωστό. Οπότε σκέψου, έτσι βάζουμε μια σκέψη στους ακροατές, παύλα τηλεθεατές, ότι εγώ τουλάχιστον το πήρα ότι ήρθε σε μας αυτή τη γενιά λίγο πιο έβηχα όλο αυτό. Ένας άλλος μεγάλος που είναι χαρακτηριστικό το όνομά του και είναι γνωστός για την αγάπη του, για την πατρίδα του, για τον Πόντο, είναι ο Καζαντζίδης, ο οποίος με την ιδιαιτερότητα της φωνής του θα έλεγα ότι μαζί με τον Γόγο, γιατί έτυχε να τραγουδήσουν νομίζω και μαζί. Με τον Χρύσανθο. Με τον Χρύσανθο. Με τον Χρύσανθο. Ευχαριστώ που με διορθώνεις. Και τον Χρυσανθόπουλο που έπαιζε λύρα. Χρυσανθόπουλος. Που έχουν το CD. Είναι σωστά, σωστά, σωστά. Νομίζω άρχισαν να βάζουν πιο ευρύτερα την ποντιακή μουσική στα σπίτια των Ελλήνων. Όμως το σήμερα, την τελευταία δεκαετία, 20ετία, αν θέλεις, 20ετία, έχουμε λίγο πειραματισμό και πειράζουμε τον ήχο. Δηλαδή δεν είναι ο καθαρός ήχος της λύρας συνοδεία με τον ταούλι ή τον ασκό. Κάπου λίγο πειράζουμε, δηλαδή εμένα μερικές φορές με ενοχλεί το drums. Την ίδια συζήτηση έχω κάνει με φίλο από την Κρήτη. Την ίδια κουβέντα έχω κάνει με φίλο από την Ήπειρο. Την ίδια κουβέντα έχω κάνει με φίλο που είναι νησιώτης. Για να δώσουμε περισσότερο απήχηση στον κόσμο, κάπου αλλοιώσαμε τον πραγματικό ήχο. Νομίζω. Ισχύει αυτό που λες. Ισχύει. Είναι όντως. Απλά θέλω να το πάρω, αν μου επιτρέψεις, να το πάρω με τη θετική του, από τη θετική του πλευρά. Φυσικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η τεχνολογία, έτσι. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε το 1920 αυτό που έχουμε σήμερα, θα ήταν και τότε. Θα αναφέρω επίσης
ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δύο εξαιρετικών παιδιών, εξαιρετικά ταλέντα, δύο αδέλφια, η αδελφή Τσακουρίδη, οι οποίοι θέλοντας να αναδείξουν διεθνώς το μουσικό όργανο Λύρα, Ποντιακή Λύρα, πειραματιστήκαν πάνω στη Λύρα και θέλουν να δείξουν ότι, ότι μπορεί να παίξει Χριστός, ότι μπορεί να παίξει τα πάντα. Συμβαίνουν αυτά. Σε μελετάει το κοινό σου. Είναι πολύ απλό. Τι να κάνει. Να μελετήσει θετικά, όχι αρνητικά, παρακαλώ. Οι αδελφοί Τσαχουρίδη, λοιπόν, θέλουν να αναδείξουν το μουσικό όργανο που λέει την Ποντιακή Λύρα, ότι μπορεί να παίξει και άλλα είδη μουσικής και όχι μόνο παραδοσιακή ποντιακή μουσική να ακουστεί μέσα από αυτό το όργανο. Κάνουν αυτή την υπέρβαση, να πω, αυτή την ανάδειξη του μουσικού οργάνου και είναι ίσως οι πρώτοι που το τολμήσανε, με πολύ όμως σεβασμό στο μουσικό όργανο. Άλλο κάνω μία μικρή παραλλαγή, αλλά σέβομαι τους κανόνες, όπως χαρακτικά είπαμε μέσα στη μουσική υπάρχουν, χωρίς να τους παραβιάζω, και άλλο ό,τι νομίζω κάνω βάζοντας πιο δυνατά την ένταση και αλλοιώνοντας μέσα από μια κονσόλα τον ήχο για να δώσουν περισσότερες, ιδιαίτερα σε γλέντια και πανηγύρια. Το έχεις ζήσει, το έχουμε ακούσει και κάπου λίγο τσινίζει, και κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μοιηθούν στον ήχο της μη πόντι λίγο τους αποθεί. Δηλαδή φανταστείτε, εμείς που έχουμε γνωρίσει την μουσική σιγά σιγά με τα χρόνια, και μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, μας πήρε τα αυτιά. Και μιλάω και για γνωστούς καλλιτέχνες, αλλά τώρα το λέω διαχρονικά. Εγώ, πριν, όταν ακόμη ήμουν κοντά στην ηλικία σου, δεν μπορούσα να ακούσω. Δεν καταλάβαινα, γιατί δεν είχα τα ακούσματα κτλ. Αλλά από την άλλη δεν μπορούσα να ακούσω. Δηλαδή, η ένταση που δίνανε ήταν τέτοια που δεν ήταν πραγματική του οργάνου, ναι, που μπορούσε να δώσει. Και εδώ είναι και ένα τεχνικό που θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, σαν μουσικό όργανο μπορεί να δώσει μια έκταση. Το λέω σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Με την επέμβαση, την τεχνική επέμβαση, δίνουμε μία και δύο και τρεις σκάλες περισσότερο. Το λέω, δεν ξέρω να το λέω. Κάπως έτσι. Το καταλαβαίνω εγώ στα αυτιά μου. Ναι, αυτό είναι, πούμε, την αλήθεια τώρα μου το δίνει σαν ιδέα. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνεις. Φαντάσου ότι είναι ένα γλέντι. Ναι, το κατάλαβα τι λες. Εσύ επειδή παίζεις και είσαι στην ορχήστρα, δεν το καταλαβαίνεις, ή τραγουδάς, όμως από κάτω τα ντεσιμπέλ για να δώσουν και την ευθυμία αυτή ανεβάζουν πάρα πολύ τον ήχο. Είναι αυτό που λέμε μετά, το πρωί ακόμη βουίζω τα αυτιά μου. Αυτό δεν είναι μουσική. Συγγνώμη. Μουσική, και μάλιστα μια προσπάθεια, παιδιά του συλλόγου μας και όχι μόνο, η Λέρτ Σέφτελιν, συνδυαζόμενοι τα όργανα, προσπάθησαν να συνθέσουν παραδοσιακά όργανα και να βγάλουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, στηριζόμενοι όμως την παράδοση. Η αδελφή Τσακουρίδη, στηριζόμενοι στο όργανο που λέει Ποντιακή Λύρα, χωρίς να φεύγουν από αυτό, σεβόμενοι το όργανο, να το αναδείξουν. Είναι άλλο αυτό και άλλο το να Χριστέ μου τα αυτιά μου. Τον άλλον τον κάνεις να του λες, και τώρα πήγαινε αλλού να διασκεδάσεις, πήγαινε αλλού να ακούσεις. Τον αποφύσεις. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική ένσταση. Εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη ένσταση,
ότι η αδερφίτσα Χουρίδη και έτυχε, έχω συνεργαστεί και με τον Ματσαίο. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Απλά είναι όπως το λες ακριβώς. Και είναι και ο Ματσαίος εξαιρετικός, πραγματικά και καλλιτέχνης και άνθρωπος. Νομίζω ότι η αδερφίτσα Χουρίδη το έχουν φτάσει στο πικ. Υπήρχαν και πιο πριν κάποιοι που το έκαναν, όπως μου έρχεται τώρα στο μυαλό, γιατί είναι ένα από τα πρότυπά μου, τα ποντιακά, ο Κωστίκας ο Τσακαλίδης, που ήταν ο πρώτος που άκουσα εγώ τουλάχιστον να παντρεύει μουσικά όργανα. Να ξεκινάει, και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τραγούδι έφυγε στη ξενιτεία, να ξεκινάει με μπουζούκι. Όπως μεταγενέστερα ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης που ήρθε εδώ πέρα. Το λέω προς κατηγορία στους αδελφούς Τσαχουρίδη. Ναι. Απλά η ένστασή μου πιστεύω ότι οι αδερφοί Τσαχουρίδη το φτάσανε στο πικ. Είμαστε στο τέρμα. Ίσως αν βγει κάποιος μεταγενέστερος καλλιτέχνης που μπορεί να μην έχει γεννηθεί ακόμα, να κάνει ακόμα περισσότερα. Αλλά πιστεύω ότι και ο Παναγιώτης ο Κοκαλίδης, αν τον έχεις ακουστά, ναι, βέβαια. Και αυτός έχει κάνει... Δηλαδή έχουν παίξει με τη λίρα και άλλα είδη μουσικής, να το πούμε. Απλά η αδερφή Τσαχουρίδη είναι για μένα αυτή τη στιγμή το τέρμα. Το μετά ξεχυλίζει και πέφτει το νερό του ποτήρι. Έχω αυτή την άποψη. Εμείς τι θα ακούσουμε τώρα? Τώρα είναι η έκπληξη, αλλά... Έκπληξη. Αλλά αφού τελειώσεις το κείμενό σου... Και λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής θα μου δώσεις, αφού το θέλεις τόσο πολύ και έχουμε και λίγο... Μου είπες ότι έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε. Δεν, έχουμε. Ωραία. Θα σου κάνω ένα μικρό αφιέρωμα. 2-3 τραγούδια ποτπουρί για να κλείσει όμορφα και γαλήνια η εκπομπή. Είδες, άμα είσαι καλός άνθρωπος, τι ωραία πράγματα ακούς στις εκπομπές. Δώρα είναι αυτά. Δώρο στο παρουσιαστή και στους ακροατές. Πού να δείτε σε άλλες εκπομπές τι σας επιφυλάσσω. Σου υπόσχομαι ότι θα ξαναέρθουμε με μεγαλύτερη ομάδα. Στο υπόσχομαι αυτό. Θέλω να τα ακούτε. Θα έρθουν περισσότεροι. Θα το γεμίσουμε φέτος στο στούντιο. Εκείνη την ημέρα δεν θα πεις... Δεν μας τρομάζει κορονοϊός. Με τσίπουρο θα το σβήσουμε. Αστειεύομαι βέβαια. Μην μας κλείσουν νωρίτερα. Χτυπάει σύλλο. Λοιπόν, επειδή... Μια φράση να πω ακόμη. Ναι, εννοείται. Εκτός αν θέλεις να κλείσεις τη σύνθεση που έχεις κάνει. Να πω επίσης, γιατί με αφορμή την... Να αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί οι χοροί ως σταθερές μορφές να αποτελέσουν παράγοντες ανάπτυξης της μουσικής, όμως η επικέντρωσή της πρακτικά μόνο σε αυτούς τους λίγους χορούς δημιουργεί τάσεις σε ρύκνωση της παραδοσιακής μουσικής και την οποία συνολικά καυστά στενή και γραφική στη συνείδηση του κόσμου. Νομίζω ότι και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, στη βάση μιας άλλης φιλοσοφίας και πρακτικής εφαρμογής, μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και να γίνουμε παράγοντες και φορείς ανάπτυξης και διάβωσης του τόσο ξεχωριστού πολιτιστικού και πολιτισμικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, η ιδιωματική μουσική, η οποία είναι ταυτόσιμη με την προφορικότητα, την αμεσότητα, την ομαδική δράση, σε κάθε μουσική επιτέλεση είναι ανύπαρκτη στα μουσικά δρόμενα της νέας εποχής. Η αλλαγή αυτή υπαγορεύεται κυρίως από την επιχειρηματική δραστηριότητα των κοσμικών και νυχτερινών κέντρων, κάτι που δεν αναφέραμε παλιότερα, που συνέβαινε πολύ περισσότερο. Και βλέπαμε μέχρι πέρσι τουλάχιστον συναγωνισμό, χωρίς να αναφέρω, και καλά κάνουν τα site και αναφέρουν μέσα στο μήνα ποιος τραγουδάει πού, πόσες φορές θα τραγουδήσει ο Τάβε ή ο Α ή ο Β καλλιτέχνης, και πραγματικά οι άνθρωποι να είναι καλά, από αυτό ζούνε, αλλά φτάνουμε λίγο σε όρια υπερβολής θα έλεγα. Με αφορμή τη διασκέδαση, όπου οι ακροατές γίνονταν πλέον θεατές, που από τη μια βρίσκονται σε φλιβερή απόσταση και από την άλλη δέχονται επαφητικά την όποια γκρίζα μουσική παραγωγή, είναι η μικρή μου αναφορά και ένσταση των ενορχιστρώσεων,
των μηχανημάτων και των υψηλών δεσιμπέλ. Θα κλείσω εδώ εγώ και τα συμπεράσματα δικά σας και περιμένουμε τα σχόλιά σας σε επόμενες εκπομπές. Τώρα έχει σειρά ο Στέλιος Καλιανίδης να τον απολαύσετε, να η δείτε. Έκπληξη, η έκπληξη. Αρχίζουμε με την έκπληξη, την οποία την αφαιρώνω στους φίλους μου απανταχού της γης Κρήτης και Πόντιους και εύχομαι κάποια στιγμή να κάνουμε αυτό το συναπάντημα στο στούντιο. Είναι όραμα ετών και ειλικρινά, εάν βρεις φίλο ο οποίος παίζει και τραγουδά κριτικά, με μεγάλη μας χαρά να κάνουμε αυτό το πάντρεμα μέσα στο στούντιο. Στο υπόσχομαι. Δεσμεύτηκε, παιδιά, τελείωσε. Υπογράψαμε τώρα. Στο υπόσχομαι. Η πληρωμή μέσω Εθνικής Τραπέζης. Ό,τι θέλεις. Τα λεφτά θα τα πάρει η μάνατζερ, η Αριάδνη, δεν ξέρω. Θα της το πω. Και να μας ακούει, θα της το πω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την έκπληξη. Είχα πόνο στην καρδιά και βγήκα και τον είπα. Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Ένα αστέρι ρώτησα να μ' αγαπάς μια στάλα. Γιατί για απάντηση ψηλό με λαχρινάκι μου. Κι αυτό γιατί για απάντηση κρύφτηκε πίσω στα λένα. Αστέρι ρώτησα αν μ' αγαπάς μια στάλα. Ένα αστέρι ρώτησα αν μ' αγαπάς. Αυτό είναι αφιερωμένο από μένα για σένα. Στέφανος Καλιανίδης. Εσύ σε 30 φίλων εγώ νερό και έχω μα. Εσύ σε 30 φίλων εγώ νερό και έχω μα. Τι μοίρας ποτέ θα πέρω εκεί που με σόδωμα. Τι μοίρας ποτέ θα πέρω εκεί που με σόδωμα. Θα στεφανούμε σε αρνή σε έναν εβδομάδα. Όλοι γονατρανίδομαι να ούτω την Ελλάδα. Όλοι γονατρανίδομαι να ούτω την Ελλάδα.
Ρωσός. Κάμια και μαραίνεται ζωγιά στο παλικάρι, κάμια και μαραίνεται ζωγιά στο παλικάρι. Εσύ είσαι τριάντα φιλών, εγώ ψήντο στουλάρι. Εσύ είσαι τριάντα φιλών, εγώ ψήντο στουλάρι. Θα στεφανούμε σε αρνί, σε έναν εβδομάδα. Όλοι γονάτραν ηνωμένα, ούτω την Ελλάδα. Όλοι γονάτραν ηνωμένα, ούτω την Ελλάδα. Άψιμον! Έλα Παναγιώτη! Ήλε μας είναι Ανατολή, φέρω με το πουλόπο. Ήλε μας είναι Ανατολή, φέρω με το πουλόπο. Μη λες μετε αν και μπορείς και κι εγώ το καρδόπο. Μη λες μετε αν και μπορείς και κι εγώ το καρδόπο. Ήταν η εκπομπή «Ταξιδεύοντας στον κόσμο» του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και τον ευσέβητο καλλιτέχνη και ηθοποιό Στέφανο Καλιανίδη. Στέφανο, σε ευχαριστούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, αγαπητοί ακροατές. Την επόμενη φορά πάλι με μία παρουσίαση. Έκπληξη. Καλό σας βράδυ.